Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυσε το Barry Press επιστρέφει Δευτέρα. Μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί. Γιώργος Παναγιωτήδης, Τάσος Ζέρβας, Αντώνης Σακαλιάς στα μικρόφωνα. Γεμάτο το Σαββατοκύριακο, γεμάτο παιχνίδια, γεμάτο από στιγμές. Το καλύτερό μας στο Story Press για ανάλυση. Θα τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Από το πρωί, φαντάζομαι, όσοι είστε συντονισμένοι στο Λίπερο, έχετε ακούσει, έχετε πάρει μέρος σε συζητήσεις για το χθεσινό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ήρθε η ώρα να το δούμε τακτικά. Αν γυρίσουμε λίγο πίσω στην Παρασκευή, πράγματα τα οποία περιμέναμε να τα δούμε, Τάσο και Γιώργο, τα είδαμε στο παιχνίδι όσον αφορά την τακτική και των δύο ομάδων και κυρίως του Άρη, που δείχνει να είναι ο κερδισμένος της υπόθεσης από τη στιγμή που κατάφερε να ισοφαρίσει στο τέλος, από τη στιγμή που ήταν το outsider, που ήταν φιλοξενούμενος στην αναμέτρηση. Και τακτικά σίγουρα κερδισμένος, γιατί πήγε το παιχνίδι εκεί που ήθελε. Τάσο, με αδικής όποιον βλέποντας το ΠΑΟΚ Άρης του ήρθε στο μυαλό το ΠΑΟΚ Βίντι. Είναι ακριβώς η ίδια προσέγγιση όσον αφορά το τακτικό κομμάτι που κλείδωσε τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Παντελίδης διάβασε πάρα πολύ καλά τον ΠΑΟΚ. Έβαλε πίεση ελεγχόμενα, δηλαδή είχε ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν πήγανε σε αυτό το ανεξέλεγκτο που είχε πάει ο Ολυμπιακός. Πάμε παντού να πιέσουμε σε όλο το γήπεδο και θα βρούμε τρόπους. Πίεση ελεγχόμενα, στο κέντρο του είχε πάρα πολύ ενέργεια, πολύ δύναμη, πολύ aggressive μαρκαρίσματα. Κλείδωσε όλες τις πάσεις στο μεσοδιάστημα, δεν περνούσαν ποτέ ούτε από ούτε γιάμπισες βαρ, ούτε όταν έκλειναν μέσα οι μεσοεπιθετικοί, κυρίως λόγω ο Ελκαντουρί. Ο Άρης ήταν πάρα πολύ καλά διαβασμένος και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ, που όταν βρίσκει ομάδες που τον πιέζουν έτσι, έχει τόσο αργό τέμπο στην ανάπτυξή του που είναι πάρα πολύ προβλέψιμο. Το πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ είναι ότι η συγκεκριμένη του αδυναμία επαναλαμβάνεται. Ακριβώς αυτό. Όπως βρίσκει πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία προσπαθεί να τον παίξει ψηλά, αλλά έχει και το μυαλό της να βρει χώρους, έτσι δεν έχει καταφέρει στα περισσότερα παιχνίδια να δώσει απαντήσεις σε ομάδες οι οποίες πιέζουν σωστά στον χώρο, δεν τον περιμένουν στο δικό τους γήπεδο, αλλά ξεκινάνε την πίεση με τέτοιο τρόπο ώστε κάποιες φορές να τον υποχρεώσουν σε γεμίσματα διαγώνια, όπως αυτά που επιχείρησε κάποια στιγμή ο Βιερίνια, όπως αυτά που επιχείρησε κάποια στιγμή ο Βαρέλα. Οι φορές που ο Βαρέλα έκανε γεμίσματα και ο Βιερίνια έκανε γεμίσματα και ο Βαρέλα με τον Κρέσπο πήραν την μπάλα και την κουβάλισαν μέχρι την μεσαία γραμμή. Και παραπάνω. Ο Κρέσπο κάποιες φορές και από τη φάση που ξεκίνησε ο Βιερίνια μια ωραία ενέργεια ήταν που την μπάλα την πήγε σχεδόν μέχρι και το μέσο της αμυντικής γραμμής του. Το δικό μου μάτι, αρνητικά αν το δει κανείς, είναι και δείγμα απόγνωσης ότι πού είναι οι χάφμουν να πάρουν την μπάλα. Πού είναι οι χάφμουν να βγουν να πάρουν την μπάλα, να δημιουργήσουν χώρο. Να δημιουργήσουν προποθέσεις, να τραβήξουν παίχτη κινούμενοι προς τα πίσω, για να ανοίξουν χώροι. Και γι' αυτό μου ήρθε καρμπόν το μάτς με τη Φίδη, γιατί τα μάτς με τη Φίδη, όχι το μάτς, είναι τα παιχνίδια στα οποία ο ΠΑΟΚ συνολικά μπορεί να έχει κάνει και 5 τελικές. Και τελικές τώρα που δεν ήταν στο στόχο καν, δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο νομίζω πλην τον γκολ του Βιερίνια, δεν υπάρχει άλλη φάση που να έχει πάει στην εστία. Πάλι ένα σου του Βιερίνια έτσι από μακριά, χωρίς έτσι που έφυγε πολύ εκτός. Ναι. Που έφυγε πολύ εκτός. Ο Άρης, λοιπόν, πάντα αυτού ήταν πολύ μαχητικός. Νομίζω, Αντώνη, ότι φάνηκε ποιος ήθελε περισσότερο και ζητούσε κάτι περισσότερο από αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, όσο και τακτικά να πας να το αναλύσεις, όταν υπάρχουν τόσες πολλές λάθος μεταβιβάσεις, τόσες χαμένες δεύτερες μονομαχίες. Ήταν πνευματικά πιο έτοιμος, λες, ο Άρης, ακριβώς, για αυτό το παιχνίδι, έτσι. Και επειδή αναφέρθηκες πριν σε σύγκριση ουσιαστικά με το pressing που έκανε ο Ολυμπιακός στην Τούμπα. Ο Άρης χθες είχε στο κέντρο το Σιώπη. Ο Ολυμπιακός δεν είχε τόσο γρήγορο παίχτη στο κέντρο. Δεν ξέρω αν είχε καλύτερο ποιοτικά παίχτη, αλλά τόσο γρήγορο δεν είχε. Και είχε δύο πολύ πιο γρήγορα στόπερα από τον Βούκοβιτς και τον Σισε. Και ο Βέλεθ και ο Ρόζ είναι πιο ταχύ. Δεν ξέρω αν είναι καλύτεροι παίχτες, δεν εξετάζουμε αυτό, αλλά είναι πιο γρήγοροι. Χωρίς να μειώνω το εξαιρετικό διάβασμα του Σάββα Παντελίδη,
Υπάρχουν πολλοί προπονητές που θα έχουν σκεφτεί να παίξουν τον ίδιο τρόπο τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πρώτον, να έχεις τα αγωνιστικά υλικά να το κάνεις. Και δεύτερον, να δείχνουν σε μία μέρα να έχουν τόσο μεγάλη συγκέντρωση οι ποδοσφαιριστές πάνω σε αυτό που ήθελαν να κάνουν. Δηλαδή, το δίδυμο Σιώπη-Ματίγια τα πήγε εξαιρετικά στην απομόνωση και του Μαουρίσιο και του Σάχοφ. Τους έβαλαν εκτός παιχνιδιού τελείως. Με αποτέλεσμα, ο τρόπος με τον οποίο να τροφοδοτείται η μεσοεπιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο φτάνει η μπάλα στον Μπίσεσβαρ, στον Καντουρί και τον Ζαμπά, να μην είναι ο καλύτερος δυνατός, να μην έχουν χώρο ούτε για να πάρουν την μπάλα, ούτε για να κινηθούν προς την περιοχή. Και είναι χαρακτηριστικό ότι αν κάποιοι υπεραισιόδοξοι φίλοι του ΠΑΟΚ σκεφτόταν ποιος θα πιάσει τον Άκπο, αυτός είναι ο τρόπος να πιάσει τον Άκπομ. Επειδή ο Άκπομ όσες φορές πήρε την μπάλα, υπήρχαν φορές που έβαλε και δύο και τρεις παίκτες πίσω του, στο σπριντ, στη δύναμη. Όταν λοιπόν ξέρεις ότι έχεις να αντιμετωπίσει έναν παίκτη που είναι πολύ καλός στην σωματοδομή του, στον τρόπο με τον οποίο υποδέχεται, κρατάει την μπάλα και στον τρόπο με τον οποίο μπαίνει στην περιοχή, δεν σκέφτεσαι και νούμερο ένα είναι να τον κόψει όταν θα πάρει την μπάλα. Όχι. Τρόπος είναι να μην πάρει την μπάλα. Αυτός είναι ο αρχικός τρόπος. Και αν την πάρει, να μπορείς να γυρίσει να βρει χώρο. Υπήρχαν φορές που είχε δύο και τρεις παίκτες κοντά του και προσπάθησε να περάσει και δεύτερον και τρίτον. Αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ έχανε μέτρα στο γήπεδο για να πάρει την μπάλα, αυτό που άκουμε πολλές φορές το έκανε στα 5 με 7 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, αυτό το έκανε στα 17-20 μέτρα. Και είναι τεράστια διαφορά. Έτσι, έτσι. Και σίγουρα σε γενική εικόνα, νομίζω, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ ευτύχησε να προηγηθεί με ένα γκολ από ατομική ποιότητα ενός ποδοσφαιριστή που, και όχι μέσα από μια ομαδική λειτουργία ή με έναν τρόπο που μέχρι τότε ο Άρης πατούσε πολύ καλύτερα στο γήπεδο. Δηλαδή, είναι μια στιγμή που έλειψε η συγκέντρωση, εκεί που γίνεται το λάθος ουσιαστικά και μένει μόνο ο Βιερίνια. Που ο Ματέο κάνει το λάθος διώξιμο και δεν υπάρχει κάλυψη εκεί που θα έπρεπε να είναι ο Ματέο, εκεί μπροστά στο Βιερίνια. Σίγουρα, απλά τώρα τι να πεις, να πεις ότι. Ναι, είναι μια στιγμή. Θα πας να προφυλάξεις το σούτ από τα 40 μέτρα. Ναι, τι να πας, το ασουτάρι. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Πόσες φορές να συμβεί αυτό και να το βάλει. Δηλαδή, στην προηγούμενη φάση το έστειλε out. Είναι η ατομική ποιότητα εκεί του ποδοσφαιριστή που λες δεν μπορείς να το υπολογίσεις αυτό. Έτσι, έτσι. Πλάωρης ήταν τόσο καλός, δηλαδή στο πρώτο 20 λεπτό έχει αναγκάσει τον ΠΑΟΚ σε 22 λάθος μεταβιβάσεις. Πίεζε συνεχώς. Μιλάμε για ποσοστό τρομακτικά μεγάλο. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση το πόσο Άρης με αυτή την εικόνα που είχε στο πρώτο ημίωρο, με τόσο συνεχόμενο pressing, με ταχύτητα. Περιμέναμε περισσότερο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Μετά το 60 αρχίζει να πέφτει λίγο σε απόδοση λόγω κούρασης. Αλλά δεν το είδαμε αυτό. Ήταν εξαιρετική. Ναι, δεν το είδαμε αυτό. Ο τρόπος με τον οποίο ο Άρης διαχειρίστηκε το παιχνίδι αγωνιστικά, ψυχολογικά και ακόμα και σε τρεξίματα. Ναι, και συνομιλώντας με τους ρεπόρτερ του Άρη, αυτό που τόνισαν είναι ότι το δουλεύει αυτό ο Παντελίδης. Θέλει δηλαδή η ομάδα του να διαχειρίζεται τις δυνάμεις της με αυτή την πίεση ψηλά. Στα πρώτα παιχνίδια, να μην το καταφέρνει. Με ενδεικτικό το μάτσο τον Παναθηναϊκό, που ήταν από τα πρώτα του. Πίεζε ψηλά στο πρώτο μήχρονο και στο δεύτερο ήρθε καθίζηση. Προφανώς δεν είχε προλάβει να το δουλέψει αρκετά. Τώρα αρχίζουν να φαίνονται αυτά τα αποτελέσματα. Αν θέλει να παίξει κάτι τέτοιο δηλαδή. Ο Παντελίδης είναι παράδειγμα τώρα για το πόση υπομονή πρέπει να έχει ο κόσμος από ένα προπονητή. Δηλαδή πριν ένα μήνα ήταν για να τον διώξουν. Και σε ένα μήνα τώρα έχει γίνει ο Σιμεώνε. Ναι, δεν γίνονται αυτά. Ούτε για διώξιμο ήταν ακριβώς. Σε ένα μήνα, ούτε το τώρα. Έτσι. Ούτε μια τώρα το άλλο. Να υποκρατάμε λίγο, γιατί είμαστε γενικά λαός έτσι των άκρων. Θέλουμε να πάμε από τη μια στιγμή στην άλλη, δεν κάνει κανένας. Ούτε ο Λουτσέσκο, επειδή είχε μια κακή βραδιά χθες και δεν διάβασε το παιχνίδι, ξαφνικά έτσι, αήττος παραμένει και τα αποτελέσματά του μιλούν. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης, αν θυμάμαι καλά την ενδεκάδα, είχε τρία μεταγραφικά αποκτήματα του Ιανουαρίου σε αυτήν. Κορχούτ, Λάρσον. Ο Τόνσο δεν έπαιξε. Ο Ρόουζ. Και ο Ρόουζ. Στο κέντρο της άμυνας. Προσπαθώ να δω τον τρίτο. Πήγε πολύ καλά με τον Βέλεθ και ο Βέλεθ ψυχωμένος. Έβαλε και τον γκολ. Ειδικά στέκομαι στους Κορχούτ Λάρσον. Στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν τη. Και αυτό που λέγαμε και πριν, Αντώνη, αν ο Λάρσον ήταν λίγο πιο προσεκτικός στις τρεις επιθετικές μεταβάσεις που είχε ο Άρης. Και ελεύθερο ο Άρης να τον πάρει.
Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Ο κάθε Άρης, έτσι. Έτσι, έτσι ακριβώς. Γιατί αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός εκεί σε μεταβιβάσεις, ειδικά στο δεύτερο μέρος που είχε μπει ο Γιουνές. Είχε πολύ καλή υποδοχή της μπάλας. Ναι, πολύ καλή υποδοχή της μπάλας. Μία καλύτερη τελική πάσα αν έκανε, που έκανε λάθος επιλογή, θα είχε ακόμα. Θα κινδύνευε ο ΠΑΟΚ, δηλαδή θα δημιουργούνται την επικίνδυνη κατάσταση. Και είναι και πολύ σωστό βάσει αποτελέσματος. Όταν λέω αποτελέσμα της εικόνας, όχι της σοφάρισης, το πώς πήγε ο Σάββας Παντελίδης στο Ντιγκινί Γιουνές. Πώς πήγε προς το 4-4-2 για να μπορέσει να καταφέρει να διαχειριστεί την όλη πίεση που περίμενε ότι θα έχει. Και έφτασε τελικά από μια στημένη φάση. Το αν τον offside είναι όχι αποτελεί κουβέντα διαιτητική. Να εξετάσουμε και λίγο τη φάση στο πώς φεύγει το μαρκάρι. Εντάξει, ο Βαρέλα τον χάνει ουσιαστικά πέρα από το αν είναι offside. Αυτό είπαμε. Άλλο κομμάτι. Αλλά έχει και κακή αντίδραση. Αν το δούμε από την πλευρά του Άρη, ο Ματίγια είχαμε δει επαναλαμβανόμενα να εκτελεί φάουλ με τη Λαμία από περίπου το ίδιο σημείο στα δίχτυα, με τον Πανίνο στα δίχτυα. Τώρα τη στέλνει. Το χτύπημα που κάνει είναι καταπληκτικό. Είναι με δύναμη, είναι σε ύψος που όποιος και να τη βρει, είτε δικό σου παίκτης είτε αντίπαλος, η μπάλα θα πάει μέσα. Είναι το χτύπημα που δίνει το μισό γκολ. Αυτό ακριβώς. Είναι ότι εκεί που πηγαίνει η μπάλα, όποιος και να την ακουμπήσει θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Γιατί δεν ξέρεις στο πού θα είναι πάρει. Είναι πολύ δυνατό και σε μέση κατεύθυνση. Και σε μέση κατεύθυνση, ναι. Και αν πάμε και στον τερματοφύλακα, είναι η στιγμή, αυτό που λέμε μικρή, γιατί μικρή παίξαμε το φύλακες, μετά βάλαμε μυαλό, ότι δεν κάνουμε ούτε για εκεί, το ή θα βγεις ή δεν θα βγεις. Εκεί. Το να κάνεις ένα βήμα δεν σε σώζει. Χάνεις και τη θέση σου. Βασικά, από στιγμή που γίνεται εκεί η κεφαλιά, είναι πολύ δύσκολο για ποιον τίποτα να τη βγάλει. Είναι και επάνω του, είναι πολύ δύσκολο για το Μπασχαλάκι. Εκεί θα πρέπει να βγει κατευθείαν. Δεν ξέρω, νομίζω είναι δύσκολο για τερματοφύλακα. Δεν έχουν και τεχνικές γνώσεις για τερματοφύλακα. Ή βγαίνεις και λες, έκανα την έξοδο, το φάουλ ήταν καλό, δεν πήγα στην πορεία της μπάλας, δεν τη βρήκα. Ή μένεις και προσπαθείς την τελική που θα γίνει, όποιος και να γίνει, όποιος και να την κάνει, και όταν λέω όποιος και να την κάνει, γιατί μπορούσε να χτυπήσει επέκ του πάου, έτσι η μπάλα, έτσι πως πήρε. Με τη δύναμη και την τεχνική που πηγαίνει. Και φτάνει να. Τίποτα, ξέρεις τι, σε αυτό που πιο πολύ έτσι στέκομαι. Καλές οι τακτικές, δηλαδή και το τρόπος που θα έρθει ένα αποτέλεσμα και ο τρόπος που ο Άρης πραγματικά έκλεισε τον ΠΑΟΚ, γιατί πίεσε πολύ σωστά, ελεγχόμενα. Νομίζω όμως ότι περισσότερο σημαντικό είναι η πνευματική προετοιμασία και το θέλω, η θέληση. Δηλαδή, έβλεπες ότι στον Άρη ήθελαν περισσότερο να πάρουν κάτι από αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι δεν ήταν τόσο καλά προετοιμασμένος ο ΠΑΟΚ και δεν περίμενε. Τα τόσο δυναμικά μαρκαρίσματα και την πίεση του Άρη. Και αυτός είναι και ο λόγος, νομίζω, που έκανε τόσο πολλές λάθος μεταβιβάσεις και πολύ νωρίς. Επειδή ο ΠΑΟΚ, ο φετινός ΠΑΟΚ, μας έχει συνηθίσει να τον βλέπουμε να έχει πάρα πολύ καλά 20 λεπτά τα πρώτα των δευτέρων ημιχρόνων, έχω την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια, οι παίκτες μέσα ήξεραν ότι το πρώτο μήχρονο δεν πήγε καλά, αλλά είναι εκεί που θέλουμε. Παρ' όλα αυτά όμως δεν άλλαξε η εικόνα. Και η εικόνα δεν άλλαξε. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι ο ΠΑΟΚ της έναρξης του δευτέρου ημιχρόνου δεν είχε καμία σχέση με ΠΑΟΚ έναρξης του δευτέρου ημιχρόνου που μας έχει συνηθίσει το τελευταίο δίμηνο τρίμηνο. Αυτό που έχει πει αρκετές φορές ο Βιερίνια, που έχει δηλώσει είναι πολλές φορές ότι κάποια παιχνίδια δεν μας πάνε. Αλλά με το που γυρίζουμε στα αποδυτήρια, έχουμε την εμπειρία και την βοήθεια του προπονητή μας να καταλάβουμε τι δεν πάει καλά και να το διορθώσουμε και να μπούμε στο δεύτερο ημίχρονο για να κάνουμε αυτό που πρέπει για να κερδίσουμε. Το έχει απαντήσει αρκετές φορές σε ερώτηση που έχει δεχτεί με βάση και την στατιστική που δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει, αν όχι τα περισσότερά του, πολλά πάντως γκολ. Σε αυτό το διάστημα, στο πρώτο 15 λεπτό, 20 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Και αυτό επειδή είναι κάτι το οποίο
υποτεκνύεται βάση αριθμών. Είναι κάτι προφανώς δεν τον ξέρουν μόνο στον ΠΑΟΚ, το ξέρουν και όλοι οι υπόλοιποι. Άρα και αντιπαλίτη. Το διαβάζουν, μπορούν να το διαβάσουν ναι, εύκολα. Ναι. Για να μπορούν να καταλάβουν το πού μπορεί να τους, να τους βρει, πού μπορεί να, τον, να τους χτυπήσει ο ΠΑΟΚ. Και φαντάζομαι ότι ο Άρης περίμενε και την απορρόφησε την όποια πίεση, την όποια προσπάθεια του ΠΑΟΚ να αλλάξει την εικόνα του παιχνιδιού με την έναρξη του δευτέρου μηχρόνου. Κυρίως με τις αλλαγές των Ολιβέρα και Πέλκα έδειχνε ο ΠΑΟΚ να πατάει λίγο καλύτερα στο κέντρο σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού με τις κινήσεις στα μεσοδιαστήματα και τις φορές που προσπαθούν από την τετράδα της άμυνας να βάλει την μπάλα εκεί. Είτε και η αμυντική χαφ, είτε όπως το είδαμε και αρκετές φορές από Κρέσπο και Βάρελα. Εχθές είδαμε ότι ο Σάχοφ και ο Μαουρίτσιο σε όλο το πρώτο μέρος δεν δοκίμασαν ποτέ και καμία τέτοια πάσα. Πολλές φορές βγαίναν στα πλάγια, δηλαδή ενώ είχε ανέβει είτε ο Μάτος είτε ο Βιερίνα την άλλη μεριά αρκετά ψηλά για να μπορέσει να δημιουργηθεί κάποιο χώρο. Έκλεισε τόσο καλά δηλαδή ο Άρης αυτούς τους χώρους που φάνηκαν να μην έχουν λύσεις. Δεν είχαν λύσεις σε αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό ο Κρέσπο κουβαλούσε την μπάλα μέχρι και το μισό της. Και γι' αυτό ο Ολιβέρα με το που μπήκε φάνηκε λες και εκεί δεν υπήρχε παίχτης και ξαφνικά. Θα σε ρωτούσα τώρα, θα έκανες νωρίτερα την αλλαγή του Ολιβέρα και του Πέλκα ή στο σημείο που γίνανε πιστεύεις ήταν εντάξει? Όχι, δεν νομίζω να άλλαζα σημείο. Σκεφτόμενος το ότι πολλές φορές η ίδια ενδεκάδα του ΠΑΟΚ ξεκινήσει διαφορετικά τα δεύτερα ημίχρονα. Από αυτό και μόνο το λόγο. Και πιστεύω ότι έτσι σκέφτηκε και ο Λουτσέσκου. Να το αφήσει να το δει δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο και να ξεκινήσει. Ναι. Εντάξει, γιατί εγώ προσωπικά θα του άλλαζα από την αρχή. Δηλαδή και Πέλκα και Ελκαντουρί, μία αλλαγή. Σάχοφ, Σέρτζιο Ολιβέρα, κατευθείαν. Το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Γιατί σαν χαρακτηριστικά έχουν περισσότερο την ταχύτητα και τα τρεξίματα. Για να χρειαζόταν άμεσα. Για να βρουν χώρους. Εντάξει, προφανώς δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Περισσότερο ζητούμενο νομίζω είναι η θέληση που δεν υπήρχε, που υπήρχε περισσότερο, ας το πω καλύτερα. Που υπήρχαν περισσότερο από τους παίκτες του Άρη και λιγότερο από τους παίκτες του ΠΑΟΚ για να πάρουν κάτι. Το οποίο η θέληση δεν αλλάζει. Αν το παιχνίδι έλεγε ένα 0, ακριβώς, μπορεί να μην έρχονταν τόσο πολύ στο. Απλά θα λέγαμε ότι κουβέντα. Σε μια πολύ κακή ημέρα κατάφερε και κέρδισε. Δίκαιο το αποτέλεσμα πάντως. Σίγουρα. Έτσι όπως ήταν το παιχνίδι. Σίγουρα. Με βάση την ηλική εικόνα του αγώνα, ναι. Απλά πάντα στην κουβέντα μπαίνει πολλές φορές, είτε σωστό είναι αυτό που γίνεται είτε λάθος, ο τρόπος μπαίνει το γκολ και το λεπτό. Γιατί για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ έχει 19 νίκες σε 22 παιχνίδια και στα τρία παιχνίδια που δεν έχει κερδίσει, έχει προηγηθεί. Ναι, σωστό. Και με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, και με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και με τον Άρη στην Τούμπα. Και στα τρία παιχνίδια. Και αυτό είναι που εντός αγωγικών πειράζει περισσότερο τον ΠΑΟΚ. Το ότι δεν κέρδισε παιχνίδια στα οποία προηγήθηκε, ενώ στα δύο παιχνίδια τα οποία, δύο που να ήταν, είχε βρεθεί πίσω στο σκορ, είχε καταφέρει να πάρει την νίκη. Δηλαδή δεν Άρη έχασε τους 6 βαθμούς, ή μάλλον δεν πήρε 3 βαθμούς από τις 3 οπαλίες, έχασε τους 6 ουσιαστικά, αν το δούμε έτσι βαθμολογικά. Γιατί λένε ότι χαμένο παιχνίδι είναι αυτό το οποίο προηγήσε και δεν το παίρνεις. Αυτή είναι απώλεια. Το να μείνει ένα παιχνίδι 0-0, δεν έχεις κάτι για να χάσεις, το διεκδίκησες. Αλλά το να προηγηθείς και να σοφαρίσουν, ή να χάσεις, να προηγηθείς και να μην κερδίσεις τέλος πάντων. Τώρα βλέπω εδώ ότι η ειδική από την ομάδα του Repress που έχουμε όσον αφορά τους τερματοφύλακες, λένε ότι δεν βγαίνεις διότι ο χρόνος που μεσολαβεί από το χτύπημα μέχρι η μπάλα να φτάσει στην περιοχή είναι ελάχιστος και είναι πολύ δύσκολη. Το οπτικό ερέθισμα είναι πολύ δύσκολο, πολύ, πολύ μικρός ο χρόνος για να μπορέσεις να δώσεις εντολή και να αντιδράσεις. Άρα, ο μόνος λόγος να βγεις είναι να το προποφασίσεις. Ναι, αυτό έχει ρίσκο της εισαγωγικά τύχης, ναι. Αν την βρω. Να πεις ότι ξέρεις τι, εγώ θα βγω. Ό,τι και να γίνει. Όχι, να πάει μπάλα. Να κοπεί το τείχος, εγώ θα βγω. Είναι όμως σημείο, όπως είπα και πριν, που ο Ματίγια σε δύο πρόσφατα παιχνίδια την έστειλε απευθείας μέσα από εκεί. Προφανώς αυτό το είχε δει ο Πασχαλάκης. Αν είχε γίνει κατάλληλη προετοιμασία, έτσι. Ο ίδιος παίχτης από σχεδόν το ίδιο σημείο την είχε στείλει στα δίχτυα. Ωραία παρένθεση που είπες. Αν είχε γίνει κατάλληλη προετοιμασία. Ναι, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ο Παντελίδης, από ό,τι φαίνεται, το homework το έκανε. Γιατί είδε την ομάδα του, είδε με ποιον έχει να παίξει. Είχε στο μυαλό του τι έχει κάνει η Βίντι, χωρίς να. Αυτό δεν είναι τέτοιο έτσι. Μπόρεσε και εφάρμοσε μια τακτική στην ομάδα του, μια πετυχημένη συνταγή από έναν άλλο αντίπαλο. Γι' αυτό ακριβώς το είπα από την αρχή, ότι δεν μειώνει αυτό
τον προπονητή. Του δίνει credit γιατί μπορεί να το εφαρμόσει με δικά του υλικά. Εννοείται. Και με δικό τρόπο. Έτσι. Αν ήταν, θα το κάνει κάθε ομάδα. Επειδή είπαμε νωρίτερα για τον ΠΑΟΚ, το πως ουσιαστικά χθες έχασε 2 βαθμούς. Όπως και στα άλλα μάτς, επειδή τα οποία δεν κέρδισε, επειδή σοφαρίστηκε προς το τέλος, ενώ είχε προηγηθεί. Για τον Άρη, με βάση και την εικόνα που είχε, θα πούμε ότι έχασε 2 βαθμούς στην Τούμπα ή ότι πήρε το βαθμό στην Τούμπα, επειδή σοφάρισε και στο τέλος. Εντάξει, πήρε το βαθμό νομίζω γιατί απλά ισοφάρισε στο τέλος. Δηλαδή, μέχρι εκεί, ακόμα και ο πιο αισιόδοξος φίλος του Άρη θα θεωρούσε ότι το παιχνίδι είναι χαμένο. Ωστόσο, ο βαθμός που πήρε, που άξιζε να πάρει με βάση την εικόνα του και των δύο ομάδων, νομίζω ότι θα του δώσει από εδώ και πέρα έτσι, περισσότερο ψυχολογία για να μπορέσει να. Γιατί καθιερώνεται πλέον στις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Και... είναι παρατεταμένο το ντεφορμάζι του Παναθηναϊκού. Που του ή άλλω δεν έδινε και ευρωπαϊκό εισιτήριο. Οπότε με του άλλου τρει που είναι στου 27 έχει 7 βαθμού διαφορά ο Άρης. Έτσι. Έτσι. Ακριβώς. Αρχίζει και έχει ασφάλεια γιατί μπαίνει και σε mood derby πλέον ο Άρης. Και πριν πάμε στο διάλειμμα, για να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα του Άρη και για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ, που έχει παιχνίδι στο οποίο μπορεί ο Αντιπόλος να έρθει να παίξει όπως ο Άρης, γιατί έχει να υπερασπιστεί αποτέλεσμα. Και να κάνω και ερώτηση πριν πάμε στο διάλειμμα για να απαντηθεί μετά το διάλειμμα και να κρατήσουμε για τον κόσμο. Το θέμα είναι το αν ο Άρης μπορεί να ζήσει ψυχολογικά και να το αποδεχθεί ότι μπορεί να πάρει βαθμούς σε παιχνίδια με το ρόλο του outsider. Ναι, να τα πηγαίνει έτσι τα ντέρμπι. Και να κάνω και την ερώτηση πριν πάμε στο διάλειμμα και στους δύο απευθύνομαι. Για τον ΠΑΟΚ, το χθεσινό παιχνίδι έτσι όπως κύλησε, ειδικά στο πρώτο ημίωρο, που όπως είπε ο Τάσος πριν, ίσως να μην ήταν τόσο καλά διαβασμένο, ίσως να μην έκανε homework ο Λουτσέσκου. Εν όψη και του μάτς που έρχεται Κυπέλου, αποτελεί και ένα καμπανάκι να τον ξυπνήσει, δηλαδή μην αντιμετωπίσει τα ίδια την Τετάρτη. Μετά το διάλειμμα. Έχω απάντηση. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέψαμε. Μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί. Το ανάλυσε το barypress.gr. Στην ιστοσελίδα στο Facebook ανεβάσαμε την απόγνωση της Κραϊόβας, της ρουμανικής ομάδας που έπαιζε ντέρμπι κορυφής με την Στεάω Βουκουρεστίου εκτός έδρας. Έχανε 1-0, κέρδισε πέναλτι η Κραϊόβα και ήταν το 6ο πέναλτι που κέρδισε μέσα στη σεζόν. Έλα όμως που τα προηγούμενα 5 ήταν όλα άστοχα και έτσι λοιπόν. Τώρα, υπήρχαν παίκτες που αρνήθηκαν, το είχαν σχεδιάσει, δεν ξέρω, αλλά στο 32 του παιχνιδιού, δηλαδή το χάνει το πέναλτι ο τερματοφύλακας που επέλεξαν τον τερματοφύλακά του να το εκτελέσει και πίσω έχουν ζόρια. Κι όμως, εντάξει, μπορεί να χάσει ένα 3-2 στο τέλος, αλλά έστω και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να ευστοχήσουν ένα... Είναι μερικοί τερματοφύλακες που βαράνε πολύ καλά απέναντι. Τώρα δεν ξέρω άμα βρέθηκε σε τέτοια απόγνωση που είπε βάρα το εσύ γιατί δεν το βάζει κανένας άλλος. Θα ήθελα πολύ να δω και θα προσπαθήσω να δω αν υπάρχουν δημοσιεύματα, αν την προηγούμενη εβδομάδα το είχα συζητήσει, αν είχε προετοιμασία το τερματοφύλακες να εκτελέσει όλα αυτά. Περίεργα. Λοιπόν, κάτι ρώτησες νωρίτερα για το αν, Γιώργο, για το αν είναι καμπανάκια τον ΠΑΟΚ. Ο φίλος μας ο Ιορδάνης, ο οποίος συχνά επικοινωνεί με την εκπομπή μέσω του Facebook, όπου μπορείτε να το κάνετε και εσείς βέβαια, στέλνοντας μήνυμα εκεί για να μπείτε στην κουβέντα στο όποιο θέμα αναλύουμε στην ραδιοφωνική μας εκπομπή και βέβαια σε όλα τα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε στην σελίδα. Ο Λουτσέσκου θα έχει μεγάλο πρόβλημα με όποιο προπονητή και ομάδα θα καταφέρει να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη αμυντική τακτική, και αυτό γιατί το παιχνίδι του Λουτσέσκου έχει τεράστιο έλλειμμα πλουραλισμού και ο ίδιος δεν βρίσκει επιλογές στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Έλλειμμα πλουραλισμού δεν νομίζω ότι έχει το παιχνίδι του Λουτσέσκου. Έλλειμμα απαντήσεων στο αν βρεθεί ομάδα που εφαρμόσει το συγκεκριμένο τακτικό πλάνο, ναι. Αλλά είναι και ένα ερωτηματικό, το οποίο μπορεί να μπει στην συζήτηση, ότι και στα παιχνίδια με τη Φίντη και στο παιχνίδι των Άρη, επειδή τα συνδέσαμε λίγο ως εικόνα, και στα δύο ο Λουτσέσκου πήγε με ένα κάποιο rotation. Και βέβαια η θεωρητική συζήτηση είναι αυτή που πάντα είναι το άλλο το πίπερο, δηλαδή εάν μπορεί ομάδα να βάλει ζόρικα στον ΠΑΟΚ με τη συγκεκριμένη τακτική, δηλαδή το να κλείσει τους χώρους, να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη μεσαία γραμμή και να μην τον αφήσει να κάνει παιχνίδι,
αν ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Γιατί έχω την εντύπωση ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν είχε το μεσοβδόματο παιχνίδι, το παιχνίδι της Τετάρτης με τον Πανιόνιο, είναι πολύ πιθανό να υπήρχαν άλλες επιλογές, όσον αφορά για παράδειγμα τον Ολιβέρα στη θέση του Σάχοφ ή ακόμα και τον Πέλκα στο παιχνίδι, πιθανότητα στην θέση του Ελκαντούρη. Θεωρητική το ερώτημα και θεωρητική όποια απάντηση μπορούμε να δώσουμε πάνω σε αυτό. Πάντως, γυρίζοντας όσον αφορά τον Άρη, νομίζω ότι δεν είναι κακό αν θέλεις να φτάσεις στο στόχο σου να παίζεις θεωρητικά αμυντικά, να έχεις περισσότερους τέτοιους προσανατολισμούς. Ο Άρης το έκανε με επιτυχία σε αρκετά εκτός έδρας παιχνίδια. Ακριβώς. Προσαρμόστηκε στον αντίπαλό του και πήρε τους βαθμούς. Το ζητούμενο σου είναι οι βαθμοί. Ναι, ο οποιοσδήποτε φίλος θέλει την ομάδα του να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Καλό ποδόσφαιρο παίζεις πρώτον όταν έχεις τα κατάλληλα υλικά και όταν έχεις την καλύτερη δηλαδή ψυχολογία. Όταν λοιπόν ξέρεις ότι δεν έχεις τα καλύτερα δυνατά υλικά, προσπαθείς. Βρίσκεις έναν τρόπο για να φτάσεις στην νίκη, να δημιουργήσεις. Ακριβώς. Και να πάρεις και ψυχολογία για να αλλάξεις. Δεν μπορείς να πεις, α, δεν παίζουμε καλά, δεν πειράζει, την άλλη φορά θα παίξουμε τέλεια. Σούπερ, θα πετάμε, θα κεντάμε μπροστά. Και εφόσον του βγαίνει και αυτή η προσέγγιση, εφόσον του βγαίνει του Σάββατο, δεν λέει γιατί δεν αλλάξει. Κερδίζει, έχει πάρει νομίζω 7 βαθμούς στα εκτός έδρας παιχνίδια, τα τελευταία 3 τελευταία παιχνίδια εκτός έδρας. Με Ξάνθη, Τρίπολη και στην Τούμπα. Και στην Τούμπα. Γιατί να αλλάξει δηλαδή την προσέγγιση του. Δεν υπάρχει και αφού του βγαίνει και αφού τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά του ποδοσφαιριστή του ταιριάζουν σε αυτή την τακτική, δεν υπάρχει κανένα λόγο. Τα αποτελέσματα έρχονται. Και ο Άρης ειδικά είναι μια ομάδα η οποία εντός έχουν ταλαιπωρηθεί μέσα στη σεζόν από αυτό. Γιατί θεωρώ ότι μέρος της. Στην αρχή ξεκίνησε αλλαγή, να παίζει ένα ποδόσφαιρο έτσι μέρος της αλλαγής, επιθετικό με πολλές πάσεις. Τι είναι αυτό. Τα χρειαστικά των παιχτών. Δηλαδή, ναι, μας άρεσε το παίζουμε, αλλά οι βαθμοί δεν έρχονταν αυτοί που θέλουμε. Ναι. Χαρακτηριστικά είναι τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια στο ξεκίνημα, στις αρχές, σε Γιάννενα και Πανιόνιο. Δύο καρμπών παιχνίδια που τα έχασε με ένα 0, ενώ κυριάρχησε στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Σε αυτό που λες πάντως, Γιώργο, δεν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ. Το καμπανάκι σίγουρα υπάρχει από την άποψη ότι κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Κόνους να βάλεις να κερδίσεις. Αν δεν προσπαθήσεις και υδρώσεις, δεν πρόκειται να κερδίσεις ποτέ. Να παίζεις ένα χρόνο. Μια και υπάρχει και δισογραφία, να πούμε ότι από την προπόνηση του ΠΑΟΚ που τελείωσε πριν από λίγα λεπτά προκύπτουν δύο ζητήματα. Ένα σοβαρό και ένα λιγότερο σοβαρό. Ο Μάρερ Καντουρί θα απουσιάσει για περίπου ένα μήνα, έχω την εντύπωση. Πάλι. Μάλιστα. Ναι, διότι οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν φλάση δευτέρου βαθμού στον τρακέφαλο. Απόλυτα. Αυτός είχε ξανά στον τρακέφαλο πρόβλημα. Μάλλον. Εάν είναι όντως φλάση δευτέρου βαθμού, ή δευτέρου βαθμού, εάν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι. Τρεις εβδομάδες σίγουρα. Τρεις με πέντε εβδομάδες. Και ενοχλεί στον τρακέφαλο και ο Λέο Ζαμπά, ο οποίος θα υποβληθεί και σε νέες εξετάσεις για να διαπιστωθεί το ποιο θα είναι το διάστημα που θα απουσιάσει. Σίγουρα θα απουσιάσει από το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Το παιχνίδι Κυπέλλου. Εντάξει, έχει λύσει. Ο ΠΑΟΚ έχει υποδοσφαιριστές που μπορούν επάξια να καλύψουν τα κενά τους. Δεν είναι ότι πανικοβάλλεται και ο σύλλογος, ας πούμε. Για τον Λουτσέσκου, στο rotation του είναι απόλυση. Και, και οι δύο. Και ειδικά του Καντουρί. Ναι, κάποιοι διαφωνούν, βέβαια. Ο Καντουρί είναι παίκτη του Λουτσέσκου. Είναι δικό του παίκτη. Δεν το λέω με κακία. Είναι παίκτη τον οποίο ο ίδιος πίεσε, πάλεψε, τον ήθελε, τον εμπιστεύτηκε στα δύο παιχνίδια που καίγανε με ΑΕΚ και Ολυμπιακό και τον έβγαλε σε προπόσωπο. Μπορεί να του πει κανένα τίποτα του Λουτσέσκου ή του Καντουρί. Απλά νομίζω ότι και ο Λουτσέσκου. Δεν είναι, δηλαδή δεν πιστεύω ότι υπάρχει καμπανάκι όσον αφορά τα παιχνίδια που έρχονται. Να προετοιμαστεί, όχι εννοούσα στο ότι επειδή αναφέρεσαι νωρίτερα ότι δεν προετοιμάστηκε ίσως κατάλληλα πνευματικά κυρίως για το παιχνίδι με τον Άρη, να μην πάθει κάτι αντίστοιχο και στο μάτι του κυπέλλου. Να μην το υποτιμήσει δηλαδή το παιχνίδι, να μην πάει. Καλός ή κακός, η περιραίουσα ατμόσφαιρα, θέλοντας και μη, παρισφέρει μέσα στα αποδυτήρια. Αυτό γίνεται γιατί όλη την εβδομάδα άκουγες τάδε σκορ. Την Παρασκευή. Και αυτό είναι, το λέω έτσι για εμάς, γιατί πραγματικά τονίσαμε ότι ο Άρης με τον τρόπο που θα έρθει θα βρει γκολ στην Τούμπα. Ναι, το είχες πει. Επέμενες. Έτσι δεν είναι. Ναι, και επέμενα γιατί πολύ καλά
με βάση τα όσα έχουμε δει μέσα στη σεζόν, όσο και αν η περιουρία ατμόσφαιρα θέλει να δημιουργήσει ένα άλλο κλίμα, αν δεν είσαι σοβαρός και συγκεντρωμένος απόλυτα. Με αυτό, από το διάβασμα τακτικής αυτό έβγαινε. Έτσι, έτσι ακριβώς. Η τακτική, θέλοντας και μειώσω και δηλαδή εκτός και αν γίνει κάτι εξωπραγματικό, τη συναντάς πάλι μπροστά σου και τη βρίσκεις. Επομένως, νομίζω ότι όμως επειδή από την άλλη μεριά ο Πάκο έχει δείξει ότι είναι πολύ σοβαρός και είναι. Πάντα αντιδράει τόσες, μετά από αποτέλεσμα. Τόσες κρίσεις που έχει περάσει αυτή η ομάδα τώρα με τα τόσα παιχνίδια, δεκάδες, και έχει αντεπεξέλθει, νομίζω ότι πάλι θα είναι πολύ σοβαρός και στη συνέχεια θα αντεπεξέλθει και στα επόμενα παιχνίδια. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να περάσουμε τα σύνορα. Έχουμε ένα ποιοτικό 11 λεπτό. Ποιοτικό, όχι το δεν φτάνει, δεν ποιοτικό δίλητο του Σταύρου που μας λέει. Θα πάμε παράταση και πέναλτι στο τελικό στην Αγγλία. Λοιπόν, κοίταξε, σε ένα ποιοτικό 11 λεπτό, αν ψάχνουμε να βρούμε από το Manchester United Liverpool, δεν θα βρούμε. Δεν υπήρχε. Θα βρούμε, όχι 11 λεπτό, θα βρούμε ένα δίλητο το οποίο θα το δούμε 5 φορές. Το Σάββατο με πιέσε μια απόγνωση, διότι λόγω δουλειάς έπρεπε να δω το Ξάνθη Λεβαδιακός. Και έλεγα, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Δηλαδή, θα δω το Ξάνθη Λεβαδιακός και δεν θα δω το. Ναι. United Liverpool. Οκ. Okay. Λες και από εκείνη την ώρα το καταράστηκα το μάτι. Δηλαδή. Γιατί το αναγκάστηκα να τα δω και τα δύο στον υπολογιστή. Με δύο παράθυρα. Μισό-μισό. Και. Εντάξει, δεν είχα τόσο πολύ. Δηλαδή, έφευγε και το μάτι μου να δω. Ρε παιδιά, εκεί στην Ξάνθη, τι κάνουν αυτά τα παιδιά, τι γίνονται. Εντάξει, όπως είπε και ο Κλοπ, ο οποίος είπε, τι κατά παιχνίδι ήταν αυτό στο Σόλκες. Ναι, ήταν μια. Φοβερός. Αφιλτράριστη σκέψη. Δηλαδή, λες και κατέβηκε κάποιος φίλαθλος και του πήρε το μικρόφωνο και είπε, κότσα, τα πω εγώ για σένα. Τι μάπα μάτι ήταν αυτό, ρε. Πραγματικά, δηλαδή. Και τι να πει και ο Σόλκες από τη μεριά του. Στο 42 έχει αναγκαστεί να κάνει τρεις αλλαγές. Και βλέπεις και το Ράσφορντ να πονάει. Μα δεν. Δηλαδή η Κέντα είναι η Κέντα της Κέντας. Μυθική, δεν υπάρχει. Ναι. Αλλαγή, σε τέτοιο μάτς του έκατσε. Αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο με τραυματισμό έχει γίνει. Δύο αλλαγές. Μπορεί να έχουν γίνει. Τρεις αλλαγές. Μπορεί να ψάξουμε την ιστορία του ποδοσφαίρου. Τρεις αλλαγές σε τέτοιο ντέρμπι. Όχι, μα δεν είναι το ντέρμπι. Είναι τρεις αλλαγές εκ των οποίων ο ένας που αντικαταστάθηκε ήταν αλλαγή. Σωστό, σωστό και αυτό βέβαια. Και αυτό. Δηλαδή δεν είναι. Αλλαγή στην αλλαγή. Τελευταίο στεφάνι ήταν ο αλέφαντος για τακτική. Δηλαδή, εντάξει. Και ο Φιρμίνο το μεταξύ βγήκε στο νωρίς. Δηλαδή, τέσσερις αλλαγές και στο πρώτο ημίχρονο αναγκαστικές. Τρεις για το United, μία για τη Liverpool. Στο 20 να βάλεις παίκτη. Και ο παίκτης μπήκε να γράψει και αυτός άλλα 20 λεπτά. Ό,τι χειρότερο τάσο για προπονητή. Πώς έκατσε αυτό. Ό,τι χειρότερο για προπονητή, συγγνώμη που διακόπτω τον Αντώνη, είναι γιατί στεναχωρέθηκα ειλικρινά με αυτό που έγινε στην Chelsea με το Σάρι, έτσι που το θαυμάζω πάρα πολύ. Και νομίζω ότι ο τρόπος που αντιδράνε τώρα οι ποδοσφαιριστές του εκεί, δεν ξέρω τι παίζει στα αποδυτήρια της Chelsea, αλλά τα πράγματα δεν είναι και πολύ. Δεν λειτουργούν σαν επαγγελματίες όταν δείχνει τέτοια ασέβεια, όχι μόνο στον τωρινό σου προπονητή, αλλά και στον προηγούμενο. Κάτι συμβαίνει. Ξέρεις που διαφωνώ σε αυτό, ότι θεωρώ ότι η κίνηση του Κέπα είναι ασέβεια στους συμπαίκτες του. Σε όλους δεν είναι ασέβεια στον προηγούμενο. Το βάζω περισσότερο στους συμπαίκτες του. Πρώτα είναι ασέβεια στον Καβαγέρο. Γι' αυτό λέω στους συμπαίκτες του. Ναι. Ξέρεις τι. Λίγο παραπάνω για τερματοφύλακα, διότι να πω ότι είναι παίχτη. Με παίχτη μπορεί να θέλει να βγάλει έναν επιθετικό, να βάλει αμυντικό. Εδώ μιλάμε ότι ο Κέπα αρνήθηκε να βγει και να μπει ο Καπαγέρο. Με τον Καπαγέρο κάνουν κάθε μέρα 2 ώρες προπόνηση. Οι δυο τους. Όχι μαζί με τους υπόλοιπους. Ζεσταίνονται μαζί πριν τα παιχνίδια. Όχι 20 άτομα μαζί. 2-3 άτομα μαζί. Δεν, είναι... δεν ψάχνουν ελαφρυντικά. Σκέφτομαι μήπως είχε στο μυαλό του Σάρι να το κάνει και δεν το είπε για να μην γίνει κάτι. Γιατί τέτοια αλλαγή τερματοφύλακα και τα πέναλτι. Γίνεται, δεν έχει ξαναγίνει, δεν είναι κάτι που δεν γίνεται. Το θυμάμαι στο Μουντιάλ το 2014 με την Ολλανδία. Το παιχνίδι της Ολλανδίας με την Κωνσταρίκα. Ναι. Στους 8. Ναι. Εκεί που ο οποιοδήποτε έβλεπε αυτή την αλλαγή έλεγε, πόρεση, πώς τον αδειάζει έτσι τον Σίλεσεν. Ο Σίλεσεν έκανε τη δουλειά του. Υπάρχουν ειδικές αποστολές και τα τερματοφύλακες. Κάποιοι τερματοφύλακες πραγματικά έχουν ένα ταλέντο και μπορούν να στα πέναλτι να είναι πολύ καλοί. Ο Καμπαγέρο είναι ένα τέτοιο τερματοφύλακα. Έκανε τη δουλειά του, έπιασε τα πέναλτι ο Κρούλ και η Ολλανδία προκρίθηκε. Τι ζωή συνεχίστηκε. Ο Κρούλ ήταν πάλι ο δεύτερος. Τον πάγο. Σίλεσεν
Ο πρώτος. Ξεκάθαρη ρόλη. Και ο Άρης πρέπει να το έχει κάνει αυτό σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. σε ευρωπαϊκό παιχνίδι δεκαετία του 90 ο Άρης. Πρέπει να έχει αλλάξει ένα φύλακα σε διαδικασία πέναλτι. Αν το θυμάται κάποιος φίλος πιο συγκεκριμένα, ας μας το θυμίσει και εμάς. Το θυμάμαι. Αυτό μου έχει μείνει στο μυαλό, δεν ξέρω πώς μου έχει μείνει αυτό το. Ο Χρήστος δεν είναι εδώ. Αλλά έτσι έχω την εντύπωση. Ας μας στείλει κάποιος φίλος αν το θυμάται. FM και ενώ στο 5-45-26. Το έχει κάνει ο Άρης σε παιχνίδι του. Ευρωπαϊκό. Να αλλάξει τερματοφύλακα για τα πέναλτι. Συμβαίνει, έχει ξανασυμβεί. Απλά ο τρόπος που αντιδράει και είναι παρά. Δηλαδή, νομίζω ένα τέταρτο ασχολούνται μόνο με αυτό. Βγαίνω, δεν βγαίνω. Ο Σάρι από τα νεύρα του σπάει εκεί κάτι τα καθίσματα. Μπαίνει, βγαίνει. Δικαιώνομαι, έτσι. ναι. Ήρθε το μήνυμα, ήρθε. Έτσι, μπράβο. Υπάρχει σε όλη την κουβέντα. Πρόσεξε τώρα, πόσο μπορούμε να μιλάμε γι' αυτό. Υπάρχει και η διαχείριση της ομάδας σε αυτό το θέμα. Διότι θα μπορούσε ο Σάρι να το πάει μέχρι τέλους. Δηλαδή να ζητήσει να γίνει η αλλαγή. Να σηκώσει το νταμπελάκι. Και εκεί να τεθεί θέμα κάρτας στον ποδοσφαιριστή που δεν βγαίνει. Λοιπόν, τον βρήκαμε. Ο Κοέντας ήταν σε παιχνίδι του Άρη, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ευρωπαϊκό που να ήταν. Ο Γιώργος Φιώσης είχε κάνει με την Κατοβίτς. Πες το μας, ρε Χριστό. Okay. Λοιπόν, το background το είχα, το Άρη σε ευρωπαϊκό παιχνίδι αλλαγή. Εντάξει, τα υπόλοιπα δεν είχα. Τι να κάνω. Σε τηλεπαιχνίδι δεν μου δίνανε την απάντηση. Δεν υπήρχε περίπτωση. Αλλά μου λέγανε ότι είναι λάθος. Ότι θυμάσαι το μισό. Αλλά εντάξει, και το μισό το πήραμε. Είναι υπέρ του μαθητή. Έλεγα λοιπόν πως η όλη διαχείριση έχει να κάνει με τον διαιτητή να πηγαίνει και να μην το εκβιάζει. Να ρωτάει, ρε παιδιά, τι θα γίνει αυτό που κάνετε. Τι είναι αυτά που κάνετε. Το άλλο δεν βγαίνει. Και όλα αυτά στην Αγγλία. Σε τελικό. Που έχουν ένα πολύ μεγάλο σεβασμό για το ποδόσφαιρο και είναι αυτά που κάνει και ξεφυλίζει το άθλημα. Δηλαδή θα τους έπαιρνε σίγουρα τέτοια... δείχνει και την κατάσταση που επικρατεί στα αποδυτήρια της Chelsea. Γι' αυτό το έθεσα. Δηλαδή, αν ήταν όλα μέλη γάλα και ο Σάρι δεν είχε αυτή την αφισμήτηση, δεν ήταν το 6-0 την προηγούμενη εβδομάδα από την City. Όταν θα ήταν κάπως διαφορετικά. Και μιλάει, αλλά δεν θέλει να πάρει. Μου φάνηκε περίεργη η στάση του David Luiz. Δεν ξέρω αν ήταν ο αρχηγός. Λογικά και να πήγε εκεί πέρα να ήταν ο αρχηγός. Αν ήταν ο αρχηγός, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με τον είπε, ξέρεις τι, μήκαμε, ξεφτιλιζόμαστε. Και που θα μπορούσε, εγώ πιστεύω ότι ο Καμπαγιέρο πραγματικά, επειδή είδα τα πέναλτι, πιστεύω ειλικρινά ότι θα έκανε τρεις επεμβάσεις σίγουρα. Έπιασε ένα του Σανέ το πέναλτι ο Κεπά και είχε ακόμα δύο εύκολες επεμβάσεις που νομίζω ότι ο Καμπαγιέρο θα τις είχε. Εντάξει, τώρα εγώ μπορεί επειδή είμαι και έτσι του Σάρι πολύ έτσι φαν γι' αυτό. Τέλος πάντων. Μέση, αναφέρουμε. Να το κλείσουμε. Ναι, για βέβαια. Να το κλείσουμε. Έχουμε και τον Κομπανί, ο οποίος τρολάρει και καλά κάνει ο άνθρωπος. ναι. Και δηλώνει ότι ξέρεις τι. Εντάξει, ευτυχώς ήταν να γίνει αλλαγή, αλλά δεν έγινε γιατί επειδή ήμουν σαν συμπαίκτης με τον Καμπαγιέρο και έχουμε πάρει τρόπιο στα πέναλτι. Θα είχαμε πρόβλημα και μπράβο του Κέπα που δεν θέλησε την αλλαγή. Μακάρι να το είχα κάνει και εγώ γιατί πολλές φορές θέλω να με βγάλουν προπονητής και δεν με έχουν κάνει. Και με έχουν βγάλει τελικά, δεν μπορούσα να σας πω όχι. Τρομερός. Ναι, καλά θα σε κάνει. Φοβερό. Το έδωσε ο Κομπανί. Άψογο. Και κλείνοντας παραδέχομαι τον τρόπο τον οποίο προσπάθησαν έστω να το σώσουν, που δεν σώζεται, με κοινές δηλώσεις ο Σάρη και ο Κέπα. Δημοσίως δηλαδή, να πουν και οι δύο ότι ξέρεις τι, έγινε αυτό, δεν καταλάβαμε και τέτοια. Άσχετα αν μπορεί στα αποδυτήρια να παίζουν ξύλο μέχρι τώρα. Και αυτό μια λύση είναι, ξέρεις. Αν είναι να εκτονωθεί μια κατάσταση και μια πίεση, είναι και αυτό μια λύση. Η σειρά Highlander. Ο τίτλος είναι και στο τέλος θα μείνει μόνο ένας. Εντάξει. Γιατί για εκεί πάει. Ήθελες να πεις κάτι για μέση ή να το αφήσουμε για αύριο. Θα το αφήσουμε για αύριο καλύτερα, γιατί δεν μας φτάσει ο χρόνος και έχει φτάσει και τα 50 χατρίκ. Θα πούμε αύριο περισσότερα. Τι έκανε και θέλετε το μνημόνιο. Τίποτα. Έχει ένα χατρίκ λιγότερο από τον Κριστιάνο. Έχει ένα χατρίκ λιγότερο από τον Κριστιάνο και το κάνει ένα θέμα τώρα. Λοιπόν,
Αυτά από το analyset.paripress.gr. Αναλύσαμε το παιχνίδι του Άρη με τον ΠΑΟΚ, τον Ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, του ΠΑΟΚ με τον Άρη, βάζουμε το γήπεδο πρώτο. Συζητήσαμε λίγο για όλα όσα έγιναν και το Σαββατοκύριακο, τα κυριότερα, ειδικά αυτό το εξώφελο με τον Σάρη. Ραντεβού αύριο στις 2 για νέες συζητήσεις, να πιάσουμε και λίγο το μέση, γιατί και μέρες να περάσουν, αυτά που κάνει με αποκορύφωμα και το κουβάλιμα της Μπαρσελόνα μέσα στη Σεβίλη, δεν εξευτίζουν. Και έχουμε και ωραία εβδομάδα, κύπελο στην Ελλάδα, κλάσικο για τα ημιτελικά στην Ισπανία, οπότε θα έχουμε πολλά να πούμε. Είναι και φάτος ο Μέση. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους.